Και ήρθε η ώρα για το γλυκό της ημέρας. Το γλυκό μας μοιάζει με ραβανί, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ sexy και πάρα πολύ εύκολο και όντως μπορείτε να το φτιάξετε όλοι σας. Πολύ οικονομικό, πολύ ιδιαίτερο και ονομάζεται μυρμηγκάτο. Το έχετε φάει, το έχετε δοκιμάσει, δεν το έχετε φτιάξει. Σήμερα θα σας δώσω την καλύτερη συνταγή για να το φτιάξετε σπίτι σας. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το μυρμηγκάτο θα χρειαστούμε για το σιρόπι 600 γραμμάρια νερό, 800 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και φλούδες από ένα πορτοκάλι. Για το κέικ, 200 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 300 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 300 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 6 αυγά μεσαία, 80 γραμμάρια τρούφα σοκολάτας, μία κουταλιά της σούπας baking powder, μία πρέζα αλάτι και βούτυρο για το ταψί. Για το γλάσο σοκολάτας, 125 γραμμάρια βούτυρο, 150 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 50 γραμμάρια κακάο, 30 γραμμάρια corn flour, 200 γραμμάρια νερό και 100 γραμμάρια γάλα. Για τη σύνθεση, 50 γραμμάρια ενδοκάριδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τι πρέπει να ετοιμάσουμε, φίλε Μίτσο? Έχεις δίκιο. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε το σιρόπι μας. Γιατί πρέπει να το ρίξουμε και μετά θα βγάλουμε αυτό που είναι το μυρμηγκάτο μας. Ωραίος είσαι. Και πού ξέρεις ότι θα το κάνουμε στο φούρνο και όχι στο τηγάνι? Φούρνο. Έπαθες κάτι, ε. Λοιπόν, νερό, ζάχαρη, φλούδα από ένα πορτοκάλι, εδώ. Τέλεια. Και το σιρόπι μας έχει αρχίσει να γίνεται. Άρα το αφήνουμε στην άκρη, δεν ήταν τίποτα. Τώρα ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το κέικ μας. Για το κέικ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, εδώ. Και έχω βάλει το φτερό για να χτυπήσω πολύ καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη. Και μετά θα προσθέσω σιγά σιγά ένα τα αυγά. Οπότε πρώτα βούτυρο, εδώ, μαζί με τη ζάχαρη. Θα βάλω και τη βανιλιά μέσα, φίλε Μπελέση. Τι βάζω? Βάζω και βανιλίτσα, εδώ. Και αρχίζουμε να χτυπάμε πάρα πολύ καλά. Μέχρι που να αφαρτέψει το μείγμα. Μόλις αφαρτέψει, θα ρίξουμε μέσα τα αυγά. Το βούτυρο είναι ένα υλικό, η χρήση του οποίου απογειώθηκε στη Γαλλία. Κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, Γάλλοι γαλακτοπαραγωγοί δημιουργούσαν πολύ ακριβά βούτυρα και τα πουλούσαν στο Παρίσι σε ψαγμένους λάτρεις του φαγητού από την Ευρώπη και την Αμερική. Και μόλις αφρατέψεις καλά το βουτυράκι μαζί με τη ζάχαρη, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε σιγά σιγά τα αυγά. Για να προσθέσουμε τα αυγά, τι πρέπει να ρίξουμε πρώτα μέσα? Λίγο από τα αλεύρι μας. Πάρτε περίπου 2 γεμάτες κουταλιές σούπας από το αλεύρι που έχουμε συνταγή. Προσθέστε μέσα στο βούτυρο, κλείστε και σιγά σιγά θα προσθέσουμε μέσα τα αυγά μας. Πολύ απλά. Σπάμε ένα τα αυγά για να φροντίσουμε να μην έχει κανένα τσόφλι. Όχι πως μας πειράζει, γιατί θα έχει και το τραγανό της υπόθεσης το κέικ μας, αλλά δεν το θέλαμε, το καταλαβαίνετε. Ένα αυγό πάει μέσα, 2 αυγά πάνε μέσα, 3 αυγά πάνε μέσα, 4 αυγά πάνε μέσα. Πέντε αυγά πάνε μέσα. Και μόλις απορροφηθούν τα μπουλάκια μας εδώ, καλά. Τέλεια. Ρίχνουμε και το τελευταίο αυγό. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα ανακατέψουμε όλα τα στερεά υλικά, το αλεύρι που έχει απομείνει, η τρουφίτσα μας, γιατί το χαρακτηριστικό που έχει μέσα το μυρμηγκάτο είναι η τρουφίτσα, το baking powder και μία πρέζα αλάτι. Και λίγο παραπάνω αλάτι να βάλετε, βάλτε, γιατί γενικά το γλυκό μας είναι γλυκό, γλυκό-γλυκό, είναι ισορροπιαστό, οπότε θέλει λίγο αλατάκι για να ισορροπήσει. Λοιπόν, ανακατεύω όλα τα στερεά εδώ. Το baking powder να πάει παντού, τα αλάτι παντού, η τροφίτσα να πάει παντού. Σταματά το μίξερ. Και πόση ώρα θα χτυπήσουμε το αλεύρι μαζί με τα υπόλοιπα υλικά, φίλε Μίτσο? 8 δευτερόλεπτα. Έχεις γίνει ειδικός. 8 δευτερόλεπτα σίγουρα. Σε τι ταχύτητα? Σε μεγάλη, αυτό. Όχι, άμα βάλουμε μεγάλη θα πεταχτεί όλα τα αλεύρι απ' έξω. Οπότε ξεκινάμε σε μέτρια και αρχίζουμε να μετράμε. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, stop. 8. Ήτανε, έκανα λάθος, αύξησα την ταχύτητα αντί για να τη μειώσω, αλλά για ακόμα μία φορά ο Μίτσος είχε δίκιο. Λοιπόν,
Άμα δεν έχει ανακατευτεί πολύ καλά στο μίξερ, τυπίστε λίγο με το χέρι και ουσιαστικά το μείγμα μας είναι έτοιμο. Καλά, ε. Τώρα δεν είναι η στιγμή που θες να πάρεις λίγο από τη ζύμη. Ε, δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δοκιμάσει ομή ζύμη όταν η μαμά φτιάχνει κέικ, σωστά. Σωστά. Ο Μπελέσης έχει μεγαλώσει με αυτή τη ζύμη, γι' αυτό και έχει γίνει και τόσο γλυκό παιδί. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, το ταψάκι μου είναι 25x32, βουτυρωμένο και θα ρίξω όλο το ζυμάρι μου μέσα. Είναι λίγο σφιχτό το ζυμάρι, δεν μας πειράζει. Έτσι δεν είναι, φίλε μου. Ωραίος. Πάρω όλο το ζυμάρι, μάρτυ από τη θολή είναι. Απλώνουμε καλά. Εδώ. Δύσκολο ή εύκολο? Πάρε. Τώρα, τι χαρακτηριστικό έχει αυτό το ζυμάρι? Το σιρόπι μας είναι έτοιμο το σβήνο. Εντάξει, θα αφήνουμε να κρυώσει γιατί θέλουμε κρύο σιρόπι ζεστό κέικ. Για πείτε. Έχει αρκετά αυγά, σωστά, που τα αυγά τι κάνουν στο φούρνο? Φουσκώνουν. Έχει baking powder που και αυτό τι κάνει? Φουσκώνει. Χτυπήσαμε το βούτυρο με τη ζάχαρη που αυτό τι κάνει? Οπότε μπορεί να φαίνεται λίγο το μείγμα, αλλά ουσιαστικά θα γίνει πάρα πολύ. Θα γίνει αφράτο, θα το πω, όχι φουσκωτό, γιατί το μυστικό δεν είναι να αφρατέψει και μετά να πέσει. Το μυστικό είναι να κάνει μικρές τρυπίτσες και ουσιαστικά με το που ρίξουμε το σιρόπι, να ρουφήξει όλο το σιρόπι. Εντάξει, οπότε ήρθε η ώρα για ψήσιμο, 180, περίπου 25-30 λεπτάκια, ψηλά-ψηλά η σχάρα και με το που βγει το κέικ από το φούρνο θα συνεχίσουμε. Και το μυρμηγκάτο μου είναι έτοιμο και ήρθε η ώρα να το σιροπιάσουμε και θα γίνει χαμός και το σιρόπι μας είναι κρύο, το γλυκό μας είναι ζεστό και κοιτάξτε το πως φούσκωσε και το πιο φανταστικό είναι το πως θα ρουφήξει όλο αυτό το σιρόπι. Παναγία μου. Παναγία μου. Δεν υπάρχει αυτό. Οχ. Τώρα. Όπως καταλαβαίνετε, το γλυκό μας θέλει λίγη ώρα για να τραβήξει όλο αυτό το σορόπι που έχει μέσα. Μετά, okay. Μετά από λίγη ώρα, θέλει καμιά μισή ωρίτσα με μία ωρίτσα, το γλυκό μας θα έχει σιροπιαστεί. Καλά, το ρούφιξε ήδη, η αλήθεια είναι, αλλά θέλουμε να είναι κρύο για να ρίξουμε από πάνω το γλάσο. Οπότε, αυτό το αφήνω στην άκρη να ρουφήξει, εδώ, και θα φτιάξουμε από πάνω μία σάλτσα, μία τύπου γκανάζ, που ουσιαστικά θα καλύψει όλο μας το γλυκό. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θέλουμε ένα κατσαρολάκι εδώ και θα ρίξουμε μέσα στο βούτυρο να λιώσει. Ξέρω, αυτό το γλάσο είναι πολύ ιδιαίτερο. Μ' αρέσει, γιατί σε περίπτωση που θέλεις ένα γρήγορο γλάσο και να μην χρησιμοποιείς σοκολάτα, που η σοκολάτα θέλει αρκετή ώρα για να δέσει. Αυτό είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό γλάσο, δεν ξέρω ποιος το ανακάλυψε. Τι τεχνική είναι αυτή, είναι πάρα πολύ ωραία, μας αρέσει και τη χρησιμοποιούμε. Οπότε, τα πράγματα είναι πολύ απλά, θέλω να πω και θα ρίξω μέσα όλα τα υπόλοιπα υλικά. Ζάχαρη, κακάο, corn flour και νεράκι. Ουσιαστικά θα κάνουμε μια σάλτσα σοκολάτας που θα δέσει με το corn flour. Εδώ. Και λίγο γαλατάκι. Εδώ. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά μας εδώ. Και είναι μια πάρα πολύ γρήγορη σάλτσα σοκολάτα. Θέλουμε να λιώσει το κακάο. Θέλω να βάλετε ένα ποιοτικό κακάο. Μας λέει dessert, είναι πολύ καλό. Το χρησιμοποιήστε. Και μόλις λιώσει το κακάο και λιώσει και το βουτυράκι μας εδώ. Τέλεια. Ρίχνω μέσα όλο μου το μείγμα. Στο κατσαρολάκι. Θα ανακατέψω μέχρι που να δέσει. Μόλις δέσει και όσο είναι ζεστό, πρέπει να καλύψω κατευθείαν το μυρμηγκάτο. Γιατί άμα κρυώσει, θα πήξει και δεν μπορώ να το κάνω τίποτα. Γι' αυτό το λόγο την όλη διαδικασία πρέπει να την κάνουμε τώρα. Οπότε ανακατεύω και μόλις δω να αρχίζει να δένει, τότε θα ρίξω πάνω από το γλυκό μου. Και πότε θα καταλάβετε ότι η σάλτσα σας είναι έτοιμη? Φαίνεται. Το βλέπετε? Το βλέπεις, φίλε Μπέλες? Έχει δέσει? Πολύ. Έχει αρχίσει να βγάζει και μπουρμπουλήθρες. Δεν θέλουμε να γίνει πολύ μπουρμπουλιθράτη, γιατί άμα γίνει πολύ μπουρμπουλιθράτη, καταλαβαίνεις ότι θα παραψηθεί και δεν θέλουμε να καεί το κακάο μας. Οπότε έτσι όπως είναι μπουρμπουλιθράτη και ωραία, πλώνουμε πάνω από το μυρμηγκάτο με ένα κουτάλι, φροντίζουμε να πάει παντού. Παναγία μου. Για πες, φίλε, είναι λίγο σεξι, δεν είναι?
Και πολύ γρήγορα θέλω να απλώσετε, γιατί όσο περνάει η ώρα θα σφίγγει το γλάσο μας. Ουσιαστικά είναι σαν μία πατησερή σοκολάτας. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Εδώ. Τέλεια. Τώρα αυτή θα αρχίζει να πίζει όσο περνάει η ώρα. Οπότε άμα θέλουμε να ρίξουμε κάτι από πάνω, τώρα είναι η ώρα για να κολλήσει. Και τι είναι αυτό το κάτι? Είναι το κάρυδο. Μας αρέσει? Χιονίζει από πάνω. Τέλεια. Και εδώ λίγο. Βάλτε όσο θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός στο ενδοκάριδο. Και τώρα πρέπει να αφήσουμε στην άκρη μέχρι που να κρυώσει τελείως το γλάσο για να σερβίρουμε. Για το μυρμιγκάτο ξεκινάμε με το σιρόπι. Σε κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, τις φλούδες από το πορτοκάλι και μεταφέρουμε σε δυνατή φωτιά μέχρι να πάρει μια βράση και να λιώσει η ζάχαρη. Στη συνέχεια αφήνουμε να κρυώσει. Για το κέικ, στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και τη βανίλια και χτυπάμε σε δυνατή ταχύτητα μέχρι να αφρατέψει καλά. Προσθέτουμε λίγο από το αλεύρι, ένα-ένα τα αυγά και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα. Βάζουμε σε μπολ το υπόλοιπο αλεύρι, την τρούφα σοκολάτας, το μπέικιν, αλάτι και ανακατεύουμε. Μεταφέρουμε τα στερεά υλικά στον κάδο του μίξερ και χτυπάμε για 8 δευτερόλεπτα. Μεταφέρουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί και ψήνουμε για 25 με 30 λεπτά. Αφαιρούμε και περιχύνουμε αμέσως με το κρύο σιρόπι με τη βοήθεια μιας κουτάλας. Αφήνουμε στην άκρη να απορροφηθεί το σιρόπι και να κρυώσει το γλυκό μας. Για το γλάσο σοκολάτας, βάζουμε το βούτυρο σε ένα κατσαρολάκι, μεταφέρουμε σε μέτρια φωτιά και αφήνουμε μέχρι να λιώσει. Σε μπολ βάζουμε το κακάο, τη ζάχαρη, το corn flour, το νερό, το γάλα και ανακατεύουμε καλά μέχρι να λιώσει το κακάο. Μεταφέρουμε το μείγμα από το μπολ στο κατσαρολάκι με το βούτυρο και ανακατεύουμε καλά μέχρι να δέσει το μείγμα. Απλώνουμε πάνω από το κρύο γλυκό και πασπαλίζουμε με ενδοκάριδο. Το γλυκό μας είναι φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ. Είναι σιροπιασμένο όσο πρέπει. Είναι σερβιρισμένο όπως πρέπει και έχει τα πάντα που χρειάζεται μόλις σε ένα κομμάτι. Τώρα, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Έλα εδώ, αγόρι μου. Έλα εδώ. Το βλέπω πάρα πολύ ωραίο. Αλήθεια? Πρώτη φορά τώρα, φαντάζομαι. Δεν έχεις ξαναφάει. Έχω ξαναφάει. Ναι. Πώς φαίνεται? Η τρούφα ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι μανιτάρι, είναι η τρούφα, η σοκολάτα. Δεν υπάρχει. Όντως, ξεκινάς να τρως και δεν μπορείς να σταματήσεις. Είναι το πιο φανταστικό γλυκό που μπορείτε να ετοιμάσετε γρήγορα στο σπίτι σας.